Παναγόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Παναγόπουλε. Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη. Και επειδή άκουσα να τιμήσει ο κύριος Γκαγκάτσης πριν, με τον οποίο ομοδικήσαμε στο διαιτητικό δικαστήριο, γιατί είχε εκπροσωπούσε την ΠΑΕ Απόλλων και εγώ εκπροσωπούσα τα ΠΑΕ της Αμικός Χανιά, ναι, θα συνημερώνω ότι ήδη έχουμε κάνει και εμείς κίνηση σήμερα. Και εσείς. Στείλαμε σαν ΠΑΕ της Αμικός στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αίτημα συγκεκριμένο για συγκεκριμένες, όχι αναδιάρθρωση με την έννοια της αναδιαρθρώσεως, αλλά οπωσδήποτε για εφαρμογή του άρθρου 79 του καταστατικού της ΕΠΟ, το οποίο μιλάει ρητά περί απροβλέπτων καταστάσεων κλπ, με την οποία επισημαίνουμε την ανάγκη δημιουργίας διευρυμένης Super League 1. Προσέχω ότι λέω, δεν πρόκειται περί αναδιαρθρώσεως, έτσι, με 16 ομάδες, δηλαδή ο Απόλλωνας και η Ξάνθη θα παραμείνουν και θα ανέβουν και τα Χανιά. Μάλιστα. Με αλλαγές σε όλες τις κατηγορίες και, εν πάση περιπτώσει, με εφαρμογή των διατάξεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου, διότι το Διοικητικό Δικαστήριο έχει πει με προηγούμενη απόφαση του Λεβαδιακού, τα 3/4 δεν ισχύουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι και αυτή. Επομένως, ναι, θεωρούμε, ναι, ότι η πρόταση για Κοφώτη που είχε υποβληθεί σε προηγούμενο για 15. Συμβούλιο, με 15 πρέπει να βελτιωθεί και από αυτής να γίνουν δεκτά τα αιτήματα και της Ξάνθης και του Απόλλωνα και το δικό μας και να αλλάξουν τα πάντα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να μπουν σε μια τάξη επιτέλους για να μην γίνεται αυτό το χάλι το οποίο το σιγοντάρουν κάποιοι από τη Σούπερ Λίγκα. Και εδώ ερχόμαστε στο θέμα με αρχηγό, με ηγέτη αυτού του Παρασκηνίου, τον κύριο Κούγια, ο οποίος δυστυχώς, φερόμενος αντισυναδελφικά, καταχρηστικά, αντιοντολογικά, παραβιάζοντας κάθε έννοια συναδελφικότητος και φύλαθλης ιδιώτος, προσέβαλε το κύρος και την αξιοπιστία των αεροπαγητών και μετά ημών των δικηγόρων εμένα, της κυρίας Ρίζου και του κυρίου Γκαγκάτς και βέβαια και των μειοψηφούντων, διότι έκανε τρεις ανακοινώσεις με πολύ προσεγμένο bullying, ασκώντας το γνωστό εξοδικαστικό, την εξοδικαστική ενόχληση που απαγορεύεται από τον κώδικα διοντολογίας και βάσει αυτών των παραπέμπων και βάσει με ποινικές διατάξεις περί διαρροής αποτελέσματος. Εγώ δεν γνωρίζω να φανταστείτε ότι το 3-2 ποιοι ψήφισαν, τι κάναν κλπ. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί. Τώρα πώς θα γνωρίζουν? Ένα site στην Αθήνα, αν μιλάμε το όνομά του, ναι, το έχω γράψει μέσα. Πώς μάθαν το αποτέλεσμα 1/4 και το γράψαν και νόμιζαν 3,5 ώρα πήραμε την ενημέρωση από την Επιτροπή. Πώς μέσα τι γίνανε, τι ψηφίσαν, τι κάναν, αν αυτά οι αεροπαγίτες δεν μπορούν να ελέγξουν. Ποια μέλη διαρρέουν οι πληροφορίες. Αν ο κ. Κούγιας τους λέει αν είναι συγκινής με την κυρία Ρίζου. Αν ο κ. Κούγιας καθοδηγεί τις ομάδες και υποδηγετεί και χειραγωγεί κυριολεκτικά τους παράγοντες κλπ. Αν ο Ροκάκης έχει εμένα. Αν ο κ. Πιαλόγουλου έχει την κυρία Ρίζου. Και αν ο κ. Μονεβασιώτης έχει τον κύριο Γκαγκάτση. Αυτά βέβαια. Ένα γάιδαρο που λέει σε ξένο αχυρώνα. Αλλιώ το λένε, μπας να το παραφράζω. Ναι. Είναι δυνατόν να παρεμβαίνει σε υποθέσει ένα τρίτο? Για ποιο λόγο? Διότι η Super League έχει κάποια συμφέροντα, κάποιε μειοψηφίε τη Super League και εκπροσωπούνται τον κύριο Κούγια αυτέ οι μειοψηφίε. Και προσπαθούν να ματαιώσουν νόμιμα δικαιώματα ομάδων, συγκεκριμένων εταιριών ή συγκεκριμένων παραγόντων που έχουν ματώσει για να κρατήσουν τι ομάδε του. Ναι. Και δημιουργείται όλη αυτή η διελκυστίδα η οποία δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εσείς αυτά ζητάμε. Καταγγέλλεται τον κύριο Κούγια, βεβαίως. Το καταγγέλλω στο, ναι, διαιτητικό δικαστήριο, να πάρει θέση η κυρία Πρόεδρος, ναι, ναι, η κυρία Μπιτζούνιου, η οποία άμεσα θα έπρεπε. Δηλαδή η κυρία Μπιτζούνιου μου έκανε εμένα παρατηρήσεις ότι είμαι εκπρόθεσμος, που δεν είμαι εκπρόθεσμος. Έτσι και κρίθηκε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είχαμε ένοχο συμφέρον στη δίκη τη συγκεκριμένη. Γνωρίζαμε, αλλά δεν είχαμε άλλη επιλογή. Και έπρεπε να πάμε στη δίκη αυτή, γιατί ξέραμε θα συνεχίσει και αυτή η ιστορία. Ναι. Και έπρεπε να θέσουμε την υποψηφιότητά μας, γιατί είχαμε στείλει εξώδικο, είχα υποβάλει γνωμοδότηση, είχαμε κάνει κινήσεις και θέταμε το θέμα. Είχα υποβάλει προτάσεις επί κορονοϊού για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Μιλάω για ένα μοντέλο το οποίο θα επαναφέρει τα πράγματα στην νόμιμη κατάσταση, διότι ο Βασιλιάδης εγκλημάτισε. Και τότε ο κ. Κούγιας και όλοι δεν φωνάζανε, κανένας. Γιατί τα τηλεοπτικά δικαιώματα να τα πάρουμε όλοι, δεν τους πείραζε ούτε που ο Βασιλιάδης έκανε πραξικόπημα, ούτε που κατήργησε τους νόμους των αθλητικών νόμων, ούτε που κατήργησε το καταστατικό της ΕΠΟ, τους κανονισμούς, κανένας. Τώρα φωνάζουν και λέει απαγορεύεται αναδιάρθρωση. Μα κύριε, ποια αναδιάρθρωση? Εδώ υπάρχει ανωτέρα βία. Το Διοικητικό Δικαστήριο έχει γνωμοδοτήσει το ίδιο, έχει μέσα στην αποφασή του το σκεπτικό του Λεβαδιακού, ότι υπάρχουν απρόβλεπτες καταστάσεις που επηρεάσαν και δημιούργησαν απαγόρευση στην ουσία από την ελληνική πολιτεία στην εξαγωγή του πρωταθλήματος του Ισβήτα Εθνικής που διακόπη. Βιαίως. Τα λέει αυτά το Διοικητικό Δικαστήριο. Ο κύριος Κούγιας πιστεύει ότι έχει και κάποια σχέση, ας πούμε, με Ολυμπιακό κλπ. Και από εκεί καθοδηγείται. Μα αυτή είναι η κλασική περίπτωση. Βλέπετε ποιοι είναι παρόντες, ας πούμε. Αυτή η θλιβερή μειοψηφία που λέω, ποιοι είναι στη Σούπερ Λίγκα, είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έχει φύγει ο Πανιώνης από τη μέση, ο Άρης. Αυτοί οι τρεις ομίλοι και βεβαίως δεν ξέρω, με ακούγεται για κάποιο τέταρτο να μιλάμε, μην βιαζόμαστε. Οι τράμπες και αυτά δείχνουν. Το θέμα δεν είναι, εμένα δεν απασχολεί αυτό, διότι εγώ εκπροσωπώ συγκεκριμένη ομάδα που δεν έχουμε καμία εξάρτηση με κανέναν, δεν θέλουμε να ανήκουμε σε κανένα άρμα. Προσωπική μου θέση είναι ποτέ δεν συναντία. Με αυτό έγραφε τρώα στα κομμακαρονάδε, τον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο, τι ότι άλλε αχλαμάρε, διότι ο Μαλάτος λέει είναι διευθύντης του γραφείου, λέει, του νεκροταφείου Παπάγου. Ναι. Και μιλάμε τώρα
Για τρελά πράγματα, για το Δαφνί είναι αυτές τις ιστορίες. Πάντως, ο Μαλάτος είναι, είναι δημοτικός υπάλληλος. Ο Μαλάτος, λέει ο Κούγιας, ότι είναι, λέει, διευθυντής του νεκροταφείου Παπάγου. Το είναι πιο φορές ο άνθρωπος, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, είπαμε να έχει ένα διατηρητή, μια σοβαρό, δεν προκαλεί τέτοιο. Μην γελιοποιείτε. Δεν έχει καμία σχέση ο Μαλάτος με τον. Ποιο Μαλάτος, ο Μαλάτος είχε γραμματεία αυτή τη δουλειά έχει με τον Παπάγο, α πούμε, την Ιωνία μένει. Τι γραφεία κερδισμένα, νεκροταφεία και ιστορίες, δηλαδή. Πού τα βρίσκει αυτά, ο Κούγιας. Εγώ τρώω στα καμακαρονάδε στο. Δεν τρώω στα Μάλιστα. Το θέμα δεν είναι αυτό να τρώμε τι δρόμε. Ότι κάνουμε παρέα με τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο και ξέρω και με τον Θωμαίο, βγαίνουμε και καθοδηγούμε και κάνουμε. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Αλλά πάση περιπτώσει δεν μιλάει κανένα. Παρεμβαίνει, γράφει ο Απόλλωνος, βγάζει ανακοίνωση και λέει τον μπούλινγκ έπιασε και κατηγορεί και τα βάζει με του δικαστέ κλπ. Όχι κύριε, εγώ το σέβομαι το δικαστήριο και του αραβαχίδε. Βγάλανε μια απόφαση, είπαν αυτά που είπαν. Τα πατάνε νομικά σίγουρα, δεν έχουμε λάβει κανένα σκεπτικό στα χέρια μα. Αλλά δεν μπορεί να στρεφόμαστε το δικαστήριο. Τον μπούλινγκ ασφαλώ έγινε. Τώρα, αν έπιασε ή δεν έπιασε, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Θα το δούμε στον τελικό βαθμό. Ποιος θα γελάσει τελευταίος. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν επιτρέπεται να ασκείς παρενόχληση στους δικαστές, να τους προσβάλλεις και να λες: α, δηλαδή τους κάνουμε, τους ρίχνουμε άδεια, τους λέμε: κύριε, έχετε συγγένεια με την κυρία Αρίου και προσέξτε καλά, διότι εκείνο, διότι ο Παναγόπουλος, ο Γκαλιάτς. Μετά, α, είμαστε ευχαριστημένοι από τους δύο, είμαστε ευχαριστημένοι στην μειοψηφία. Α, γιατί μειοψήφισαν οι τάδε. Δηλαδή, εδώ μιλάμε. Ό,τι και να πούνε, είναι καταδικασμένοι να ακούσουν την κριτική του κυρίου Κούγια, ο οποίος αναμένει τι που δεν σφέρνουν. Ναι. Κάποιος θα τραβήξει το αυτή, ή ο Σύλλογος ο Γεωργικός, ή βάσει εκτός τα όργανα, η Επιτροπή Διοντολογίας και εισαγγελίες που δείχνουν ευαισθησία σε άλλες περιπτώσεις. Ποιος άλλος δικηγόρος θα τόλμα για να κάνει τις κριτικές και να μιλάει για αεροπαγίτες και να μην τον έχουν μπουζουριάς. Σε ποια χώρα σοβαρή του κόσμου θα γινόταν αυτό το πράγμα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε. Με ποιο δικαίωμα σε υποθέσεις τρίτων, ας πούμε, παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων και ασχολείται και λέει θα γίνει εκείνο ή δεν έγινε το άλλο, ή το αποτέλεσμα είναι αυτό, ή η ψήφη είναι έτσι, ή γιατί επιλέξαν τον Μελισσανίδης, έβαλε τον δικηγόρο στην Διοσάβλη. Όποιον θέλει προσλαμβάνει ο καθένας και δεν δίνει λόγο. Γιατί πιστεύετε, γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό ο κ. Κούγιας, μιλάει ελεύθερα έτσι σε ό,τι θέλει, λέει κλπ. Από πού βασίζεται. Αυτό βασίζει μια ιδιότυπη ασυλία που επειδή τον παίρνουν κάποιοι φέδρα, νομίζουν ότι είναι φεδρός ίσως κάποιοι, ή άλλοι έχουν συνηθίσει, έχει παγιώσει εθιμικά αυτή την κατάσταση, νομίζουν ότι θα είναι στο απειρόβλητο αιώνιος. Από μένα τουλάχιστον είναι στο απειρόβλητο. Αυτό έπρεπε να κάνει και ο Πάοκ, και όχι, είναι δυνατόν τόσο καιρό που δικαζόταν ο Πάοκ με τον Ολυμπιακό ιστορία και να είναι ο Κούγιας απέναντι να δηλώνει, να κάνει, να ράνει, να παρεμβαίνει. Με ποιο δικαίωμα. Κανένας δεν τολμάει κανένας, για ποιο λόγο δεν τολμάει κανένας να του μιλήσει, πώς το καταλάβω. Εγώ δεν έχω προηγούμενα, τον σέβομαι και σαν δικηγόρο και σαν άνθρωπο, δεν έχω πούτε την οικογένειά του. Και του γράψα προχθές, λέω πήγαινε ας τους ανθρώπους να ησυχάσουν έτσι Παναγίας, ας τουλάχιστον να ηρεμήσουμε λίγο. Ασχολείσαι όλα τα περιτάκια, άρχισε, μα θα έφτασε στα 70 και δεν μπορείς να ευχαριστήσεις τη ζωή σου και όσα έχεις δημιουργήσει. Κάτσε λίγο στα αυγά σου, ας πούμε. Τι σε νοιάζει, τι κάνει άλλη και ασχολείσαι. Με όλες τις υποθέσεις και θες να είσαι ο παντογνώστης και ο κριτής, ο δικαστής ντρέπει στο δικό του φανταστικό κόσμο. Τι να πω. Μάλιστα. Είναι ασύλληπτα αυτά. Κάπως πρέπει κάποιοι να επιβάλλουν την τάξη. Θα έπρεπε, λέτε, και ο ΠΑΟΚ να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή να κάποια στιγμή όταν σε θίγει και προσβάλλει και σου λέει και ανακατεύεται και χτύπησε για δύο κριτικές στους δικηγόρους, το έτσι, το αλλιώς, στην παρουσία, στη διοικητική, στο κίνδυνο. Γιατί δεν έχει πει άμα τα σταχυολογήσετε. Εγώ είμαι αρμόδιος του ΠΑΟΚ, θα διαβάσω αφύλαστο για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Αν τα σταχυολογήσετε, να δείτε πόσα έχει πει και πόσες φορές έχει πάρει θέση για τις δίκες του ΠΑΟΚ, για τις παρουσίες του ΠΑΟΚ, τις εκπροσωπήσεις του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι σοβαρά πράγματα. Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν πολλές φορές έχει πάρει θέση. Ναι, βέβαια. Πάρα πολλές φορές. Για θέματα. Αν λέμε τώρα τι καλοπίστω στην κριτική μας στα αθλητικά και να μιλάμε και φυσικά έχει, δεν μπορεί να του πει κανένας να το απαγορεύσει κανένας την κριτική, την καλόπιστη γνώμη. Αλλά δεν στρατευμένος και μίσταρνος και ακολουθεί συγκεκριμένη γραμμή με κακοβουλία για να βλάψει συγκεκριμένους ανθρώπους και συνήθως λέγοντας και ακατανόμαστα ψεύδι και συγχωφαντή ανθρώπους. Κάπου εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Ναι. Ναι, έχουν όλα ένα όριο. Η ιδεοντολογία λοιπόν δεν είναι μόνο ο κ. Κούγιας, μιλάει όλες αυτές τις ρασίδηλες, τις προκλητικές και υβριστικές ανακοινώσεις, τις βγάζει μέσα από το site της Λάρισας. Εκθέτει μια ιστορική ομάδα και μια πόλη ολόκληρη, που είναι σε κόντρα μαζί του, μέσα από το site της ΠΑΕ, το επίσημο. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιείται ο site της ΠΑΕ για να αναφέρει 7 φορές 8 σε κάθε ανακοίνωση στον Παναγόπουλο. Αν είναι δυνατόν, τη κάθε. Και άλλα 40 ονόματα στην τελευταία ανακοίνωση. Έτσι, δηλαδή, άσχο 40, 50. 5-10. Έβγαλε πριν από λίγο μια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ που μιλάει για το ΚΑΣ, για το σκεπτικό του ΚΑΣ. Ναι, την έχω δει, αλλά ξέρω το ρεζούμε της. Ναι, λέει ανακοίνωση ότι, όχι ανακοίνωση, τέλος πάντων, είναι μια τοποθέτηση για την απόφαση. Σαν μια διαρροή και λοιπά που λένε ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που νίξει και η διαφάνεια, ας πούμε, στην όλη αυτή ιστορία. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά δεν υπάρχουν κάποια πράγματα, πρέπει να αναλυθούν σωστά και να μπουν σε βάση. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να θυναμβολογεί, από την αρχή το είχαμε ξαναπεί,
και ο κ. Λαγαρίας και άλλοι άνθρωποι που συνεργάστηκαν, ότι δεν μπορείς να θριαμβολογείς και να λες γιατί κάπου εμφανιζόταν ο κ. Μπαλτάκος ή κάποιοι άλλοι να καλλιεργούν ότι όλα κλείσανε, τελειώσανε, σταματήσανε. Δεν είναι έτσι. Ναι. Ένα στάδιο ήταν αυτό και έχει μια συνέχεια. Ναι, ο ναι. ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σταματήσει να φυσυχάζει πάνω σε αυτή την απόφαση, η οποία ένα μέρος λύνει στην ουσία δικονομικό και όχι ουσιαστικό. Ναι, η ουσία ναι. δεν είναι κρυφή. Είναι μια νίκη, οπωσδήποτε βάζει κάποια πράγματα σε τάξη. Ξεφτελίζει, ας πούμε, όλο το σύστημα εδώ, πώς λειτουργήσε, που δίκασε την ουσία, και όλα αυτά που λέμε, αλλά δεν έχει φτάσει στο κόκαλο που λέμε. Αυτή... Πρέπει να κρυφθεί κατ' ουσίαν. Ναι, ναι. Και αυτή είναι το μυστικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Επιτροπή Εφέσεων. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει. Και δεν ξέρω πότε θα συσταθεί η Επιτροπή Εφέσεων. Δεν ξέρω γιατί, εγώ το συνδυάζω, δεν ξέρω γιατί τη στιγμή που εκκρεμεί η απόφαση Επιτροπής Διοντολογίας, γιατί δεν υπάρχει Επιτροπή Εφέσεων. Δηλαδή, η μία Επιτροπή περιμένει την άλλη. Την άλλη. Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι, περιμένει την άλλη. Ναι, άρα... Να βγάλει την απόφαση όταν θα συσταθεί η Επιτροπή Εφέσεων. Ναι, δεν γίνονται είναι αυτά. Αυτά είναι απίστευτα αυτά πράγματα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Από σοβαρού τακτικού. Μήπως επειδή η απόφαση είναι τιμωρία του Ολυμπιακού και το ατρομή του να πάνε αμέσως στην Εφέσο να προλάβουν. Ναι, κύριε... να υπάρχει. Τι να κάνουμε. Άμα έχουν βγάλει μια απόφαση απαλλακτική και καταδικαστική, πρέπει να έχουν βγάλει. Δεν πάει να περιμένουν. Απορώ δηλαδή και με την Επιτροπή και με του ξένου τόσο καιρό που ανέχονται αυτό το χάλι, αυτή η κατάσταση και όλο. Τελείωνε. Καμία χώρα του κόσμου δεν έχει αφήσει να αιωρούνται τι ιστορίε σοβαρέ. Μάλιστα. Και είναι και δηλαδή, εδώ μιλάμε για τη βαρύτερη υπόθεση, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο. Στημένο παιχνίδι. Κορυδεύουν την κοινωνία και περιμένει ο κόσμος τώρα, ακούει δικαστές, ακούει εδώ παρεμβάσεις, συγγένειες για αεροπαγίδες να καταγγείλουν. Άμα διαβάζει ο άλλος ανακοίνωση του κυρίου Κούγια. Και είναι ένας απλός φίλος, έτσι με παίρνανε κόσμο και λέγανε είναι αλήθεια. Η κυρία Ρίζουν, οι φίλοι με την κυρία Μπιτζούνη κλπ. Και γιατί μιλάνε αεροπαγίδες, παιδιά, τι λέτε. Τι είναι αυτά, κάθε αεροπαγίδες να βγάζουν ανακοινώσεις και να λένε αν είσαι γενής και φίλοι. Απλώς πρέπει να τιμωρήσουν ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και να τον παραπέμψουν στα όργανα που λέω. Ναι, ναι. Υπάρχουν όργανα συγκεκριμένα, υπάρχει αδίκημα συγκεκριμένο που λέγεται παρενόχληση, bullying δηλαδή. Το λέει απαγορεύεται η παρενόχληση για δικαστές και για ανθρώπους μέλη επιτροπών με στόχο να τους εξωθήσουν έξω από τα καθήκοντά τους. Είναι εκβιασμοί αυτοί και πιέσει. Αυτά πιάνουν, ας πούμε, προφανώς στα ποινικά ή σε κάποιους άλλους κύκλους. Και πιάνουν στο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής. Κάποια στιγμή πρέπει να το κόψει τη φορά, όχι στο συγκεκριμένο μόνο. Και σε άλλους. Έγινε αντιληπτό. Αλλά εδώ έχει παραγίνει η κατάσταση. Έγινε αντιληπτό. Άμα βάλαμε τους αεροπαγίτες για να δέχονται πιέσεις και να καταπίνουν αμάσιτα όλα αυτά που τους κάνει ο τύπος και να βγάλουν την άλλη βαριά διαρρέων και αποφάσεις. Τότε τι συζητάμε. Τι διαφορά έχουν λοιπόν από την κατάσταση την πρώτη. Σωστός. Και έχουμε την Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία δεν βγάζει την απόφαση. Δηλαδή σε κατηγορεί το ΚΑΣ ότι τα όργανα δεν δικάζουν τις ουσίες, η άλλη επιτροπή κρατάει την απόφαση, τη μαγειρεύει τόσο καιρό την υπόθεση όλη, όταν είναι να βγάλει απόφαση την καθυστερεί. Και όταν είναι να καταδικάσουμε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μέσα σε τρεις μήνες έχουμε περάσει όλα τα όργανα. Όλα το ΠΑΟΚ έχει κοιμηθεί και λέει: τι ωραία, τι καλά, φτάσαμε στο ΚΑΣ. Μάλιστα. Μα εγώ φώναζα, μην πάει στα χαρτογράφητα νερά του ΚΑΣ. Δεν έπρεπε ο ΠΑΟΚ να φύγει. Στην ΕΑ έπρεπε ακόμα κολλημένος εκεί. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ δυνατός, δεν έπρεπε να φύγει για την ΕΑ, υπόθεση ακόμα. Μάλιστα. Εκεί έπρεπε να είναι. Για να δούμε. Για αυτό το σκάνδαλο που στήθηκε. Σκάνδαλο. Εξυφάνθηκε μια σκευωρία και έπεσε μέσα κυριολεκτικά. Έτσι μες στον ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Παναγόπουλε. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Γεια σας. Focus 103,6.